Δεν θα το γλιτώσω. Τι φορές το γράφατε. Έχουν δώσει όλοι, αλλά... Η πρώτη νομίζω ήταν αυτή που είχε ο Ματέο Ρένση. Τα στοιχήματα πρέπει να εκπληρώνονται όταν κερδίζονται. Πρέπει να βρω πουκάμισο όμως, γιατί δεν έχω ανοιχτό πουκάμισο. Κύριε Πρόεδρε, χθες είχαμε μια ιστορική, έτσι λέει όλος ο διεθνής τύπος και έτσι είναι, μια ιστορική συμφωνία στο Eurogroup για το ελληνικό χρέος. Το ελληνικό χρέος καθίσταται βιώσιμο. Αυτή είναι μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη. Καθώς η συμφωνία στην οποία καταλήξανε χθες οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης προβλέπει μια δεκαετή επέκταση, μια δεκαετή καταρχάς περίοδο χάριτος, αλλά και ισόχρονη επέκταση της αποκληρωμής των κεφαλαίων των δανείων της χώρας προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κεφάλαια και τόκοι που έλεγαν το 23 πάνε να αποκληρωθούν μετά το 33. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα να έχουμε ένα πολύ στιβαρό μαξιλάρι ρευστότητας ύψους πάνω των 24 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και βεβαίως έχουμε και την επιστροφή των κερδών των κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα, που είναι ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε έτος από το 2019 ως το 2022. Νομίζω ότι αυτές οι αποφάσεις διαμορφώνουν ένα πλαίσιο μιας συμφωνίας που είναι πολύ πιο πάνω από ότι οι προσδοκίες των αγορών, αλλά εγώ θα έλεγα ότι είναι μια συμφωνία που ανταποκρίνεται στο ηθικό χρέος των εταίρων μας απέναντι στις θυσίες του ελληνικού λαού όλα αυτά τα 8 χρόνια, προκειμένου να παραμείνει ενωμένη και αραγής η Ευρωζώνη, προκειμένου να προστατευτεί και να μείνει αραγές το όραμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ως εκ τούτου, κύριε Πρόεδρε, έχω την εκτίμηση πως 21 του Ιούνιου του 2018 μένει στην ιστορία ως μια πολύ σημαντική μέρα για την Ευρώπη. Είναι μια νέα σελίδα για τη χώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τον συνετό δρόμο της δημοσιονομικής ισορροπίας και των δομικών μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη η χώρα. Σημαίνει όμως ότι εγκαταλείπουμε τον ακαθόδη δρόμο των μνημονίων, της επιβολής ακραίας λιτότητας, της άρσης σημαντικού μέρους της οικονομικής κυριαρχίας των κυβερνήσεων που ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Από εδώ και στο εξής, έχουμε βεβαίως στόχους. Δεσμευόμαστε σε αυτούς τους στόχους, τους δημοσιονομικούς. Έχουμε αποδείξει άλλωστε ότι μπορούμε να τους πετυχαίνουμε. Όμως είναι στην διακριτική ευχέρεια της κάθε κυβέρνησης που εκλέγει ο ελληνικός λαός να επιλέγει τα μέσα προκειμένου να υλοποιήσει αυτούς τους στόχους. Και αυτή είναι μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για τη χώρα. Πιστεύω ότι γρήγορα και ο ελληνικός λαός θα διαπιστώσει τις θετικές αλλαγές που έρχονται. Θετικές αλλαγές που αφορούν βεβαίως τόσο το αμέσως επόμενο διάστημα, μέσα στο 2018, όσο κυρίως και τα αμέσως επόμενα χρόνια από το δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται, αλλά κυρίως και από τη δυναμική που θα αναπτυχθεί στην ελληνική οικονομία μετά από την θετική ανταπόκριση των αγορών που θα δημιουργήσει ένα κύμα επενδύσεων που θα φέρει νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το πλαίσιο. Ήθελα να είστε ο πρώτος στον οποίο θα μεταφέρω και θα παρουσιάσω με κάθε επισημότητα τις λεπτομέρειες της θεσμικής απόφασης. Όμως επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να σας πω ότι πέραν του θεσμικού ρόλου θα ήθελα με την παρουσία μου εδώ να αναγνωρίσω
και την ιδιαίτερη, τον ιδιαίτερο ρόλο που εσείς ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας θεσμικά αλλά και σε προσωπικό επίπεδο διαδραματίσατε όλο αυτό το διάστημα. Πήραμε κρίσιμες αποφάσεις, πολλές φορές κάτω από πολύ μεγάλη πίεση. Θέλω και δημόσια να αναγνωρίσω ότι αταλάντευτα ήσασταν προσανατολισμένος στην άποψη ότι πρέπει η χώρα να παραμείνει στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης και κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα της ανταμοιβής. Ομολογώ ότι είχατε δίκιο και πιστεύω ότι αυτή η ανταμοιβή δεν αφορά καμιά κυβέρνηση, αφορά το σύνολο του ελληνικού λαού. Ως εκ τούτου θα ήθελα και πέραν του θεσμικού σας ρόλου και προσωπικά να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη. Κύριε Πρωθυπουργέ, ευχαριστώ πριν απ' όλα για την τήρηση για μια ακόμα φορά της κοινοβουλευτικής τάξης σε ό,τι αφορά την ενημέρωσή μου. Δεύτερον, έκανα αυτό που θα έκανε καθένας στη θέση μου. Κάθε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και η προκατοχή μου αν βρίσκονταν στην ίδια θέση. Έκανα το χρέος μου. Αυτό επέβαλε και η συγκυρία αλλά η ιστορία του τόπου, η προοπτική της. Και θέλω να πω με την ευκαιρία προς όλους εκείνους που μπορεί να έχουν κάποιες αμφιβολίες ότι ο ρυθμιστικός ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά το Σύνταγμα δεν είναι στατικός. Αυτό δεν το λέω τώρα, το διδάσκα και στο Πανεπιστήμιο. Προσαρμόζεται κατά ανάγκη η συγκυρία, είναι διαφορετικός σε ομαλές περιστάσεις και πολύ διαφορετικός όταν η συγκυρία είναι κρίσιμη. Ζήσαμε κρίσιμες συγκυρίες. Και η απόφαση για την παραμονή στην ευρωπαϊκή μας πορεία ήταν απόφαση. Το πιστεύω αυτή τη στιγμή, της πολύ μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι στο δημοψήφισμα που έγινε τότε, ο ελληνικός λαός που είπε όχι, αυτός ο λαός ήθελε την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Αυτό αποδείχθηκε στην πορεία. Και θέλω εδώ να αναγνωρίσω σε όλους εκείνους που και εκείνη την εποχή συνέβαλαν όλες τις πολιτικές δυνάμεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα ήθελα να κλείσω αυτή μου την παρέμβαση με δύο αναφορές. Η πρώτη είναι ένα τμήμα από το ανακοινωθέν του Eurogroup χθες. Είπε το Eurogroup ότι η Ελλάδα βγαίνει από το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας με μια οικονομία ισχυρότερη, η οποία στηρίζεται στις δημοσιονομικές και διαχρονικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες εφαρμόστηκαν. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη αναφορά, την οποία θέλω να επισημάνω. Είναι η αναφορά που έκανε ένα τμήμα της δήλωσης του Jean-Claude Juncker, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι μια δήλωση που είναι εξαιρετικά υπεύθυνη και συγκινησιακώς φορτισμένη, όπως φαίνεται από το περιεχόμενό της, γιατί προέρχεται από έναν πραγματικό φίλο της Ελλάδας, όπως αποδείχθηκε στην πορεία, και αυτό οφείλουμε να το πούμε. Είπε ο Jean-Claude Juncker ότι αποτείω φορώ τιμής στον ελληνικό λαό για τις αντοχές του και την προσήλωσή του στην Ευρώπη. Είναι αυτό που τονίσατε προηγουμένως. Τούτες τις ώρες πρέπει όλοι μας, εμείς πρωτίστως, αλλά και οι εταίροι μας, να γνωρίζουμε πόσες θυσίες του ελληνικού λαού επιτεύχθηκε αυτό που επιτεύχθηκε. Και θέλω επίσης να επισημάνω και θα το λέω πάντοτε, το έλεγα από την πρώτη στιγμή. Πολλές φορές είχα παρεξηγηθεί και ότι αυτές οι θυσίες δεν οφείλονται μόνο σε λάθη δικά μας. Ορισμένες, αρκετές, πολύ σημαντικές μάλιστα από τις θυσίες αυτές, οφείλονται και σε λάθη που έγιναν λόγω του περιεχομένου των προγραμμάτων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από εκείνους που τα διαμόρφωσαν, όχι από εμάς. Αυτό είναι πια αποδεδειγμένο. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί αν αναγνωρίζουμε και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σε αυτές τις θυσίες στον ελληνικό λαό, πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας αυτά τα λάθη που έγιναν σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτών που χθες συμφωνήσαμε. Αυτά τα λάθη θα ληφθούν υπόψη. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, όταν μάλιστα η ομολογία προέρχεται από το υψηλότερο δυνατό επίπεδο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ.